Άρα, σήμερα για να μην το. Σήμερα λοιπόν μάθαμε, μάλλον χθες μάθαμε, ότι 11 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για προγράμματα διαφήμισης ή τουλάχιστον επικοινωνίας με αφορμή ή για τον κορονοϊό. 11 εκατομμύρια μέσα στην κρίση. Γιατί και σε ποιους? Και δεν λέω μόνο για τις συγγενικές σχέσεις του αναδόχου με την κυβέρνηση, αλλά γιατί αυτά τα λεφτά να δοθούν σε κάτι που τα μέσα ενημέρωσης οφείλουν σε μια τέτοια κρίση να μεταδίδουν. Τα εννοώ μηνύματα, τα σποτ. Έχω τον Λευτέρη Κρέτσο μαζί μου, έχει διατελέσει άλλωστε στο αρμόδιο Υπουργείο επιτυχώς ψηφιακής πολιτικής και είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Θυμήθηκα ότι τότε στην αρμοδιότητά του ήταν και η ΕΡΤ, τώρα η ΕΡΤ ανήκει επειδή είναι έτσι το επιτυχώς στον αρχηγό του κράτους που είναι ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε σε άλλο. Γεια σου Λευτέρη. Καλησπέρα, καμιά χαρά. Μια χαρά. Αυτό πώς το βλέπεις, δηλαδή σκάνδαλο μυρίζει. Υπάρχει ως μη σκανδάλο. Κοίταξε να δεις. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, επειδή μιλάω με ανθρώπους του χώρου των media και λόγω της πρώτερης έτσι, κυβερνητικής θητείας, αλλά και γιατί εργάζομαι και στον κλάδο των οπτικοακουστικών και τέλος πάντων με ενδιαφέρει το όλο ζήτημα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ περίμενα ότι η κυβέρνηση θα έβγαζε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων στον χώρο της έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, διότι είναι ένας κλάδος ο οποίος πλήττεται πάρα πολύ. Το πρώτο τρίμηνο, για παράδειγμα, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες από την αγορά, είχαμε μια πτώση π.χ. της τηλεοπτικής διαφήμισης κατά 80%. Υπάρχει μια συνολική αναστάτωση. Γνωρίζουμε όλοι, το λένε όλες οι επίσημες εκθέσεις, ότι πάμε σε μια μεγάλη ύφεση. Η οικονομία έχει, ας πούμε, μπει σε μια δύσκολη κατάσταση. Περίμενα λοιπόν να βγει μια πολιτική, κάτι σαν ένα emergency, ένα έκτακτο ειδικό ταμείο για να στηρίξει τις επιχειρήσεις του τύπου, διότι όντως η ενημέρωση μπορεί να είναι σύμμαχος για την καταπολέμηση της κρίσης με τον κοροναϊό. Αντί λοιπόν για ένα πρόγραμμα συντεταγμένο, συγκροτημένο, είδαμε μια πίστοση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού, ο οποίος εκτελεί και χρέη έτσι, να διοικεί εκεί πέρα την καγκελαρία ως Γενικός Γραμματέας Προεδρίας της Κυβέρνησης. Υπάρχει επομένως ως μη σκανδάλου, διότι χθες έγινε η πίστοση, ή μάλλον την προηγούμενη Δευτέρα για να είμαστε ακριβείς, και σήμερα υπήρξε και η ανάθεση στην εταιρεία που θα κάνει τις υπηρεσίες επικοινωνίας. Υπάρχει αυτό το κουσούρι, το έχουμε. Επειδή εμείς τα ξέρουμε, αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει ακριβώς, θεωρώντας ότι εμείς ο κόσμος ξέρει, μπορείς να γίνεις πιο κατανοητός αυτό που πες περί καγκελαρίας, σχέσεις. Για να πάμε μετά και στην ουσία του ζητήματος, που είναι τα 11 εκατομμύρια. Κοίταξε, από τα πρώτα νομοσχέδια που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Βουλή ήταν το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Το λεγόμενο επιτελικό κράτος ήταν να διαμορφώσει και μια διαφορετική, αν θέλεις, δομή οργάνωσης του Πρωθυπουργικού Γραφείου, το οποίο φαίνεται να έχει έτσι πιο αυξημένη έτσι, παρέμβαση, αν θέλεις, στα Υπουργεία κτλ. Βέβαια, μέσα από αυτό προέκυψαν και αυτά που είπες εσύ. Δηλαδή ότι η ΕΕΠ, για παράδειγμα, πάγεται πλέον στον Πρωθυπουργό απευθείας. Η ΕΡΤ απευθείας στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή έχει γίνει μια εμβάθυση της δημοκρατίας, προφανώς έτσι πλάκα το, έτσι ειρωνικά το λέω. Και στα πλαίσια αυτά, για πρώτη φορά, ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα επικοινωνιακά προγράμματα του Δημοσίου, το οποίο είχε φτιαχτεί από το 1995, από τον 23-28, το νόμο του Βενιζέλου, συνεχίστηκε με το νόμο του Ρουσόπουλου το 1935-1992, συνεχίστηκε με το νόμο του Παπά το 1943-1939, το νόμο 1944-1987. Ένα πλαίσιο, τέλος πάντων, το οποίο έφερε μια διαφάνεια στο πώς πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού που αφορούν επικοινωνιακή προβολή, πάει στον κάλαθο των αχθρίστων και παίρνει μια λευκή επιταγή ο κύριος Δημητριάδης να διαχειριστεί 11 εκατομμύρια για υπηρεσίες επικοινωνίας. Υπάρχει ως μη σκανδάλου. Σήμερα βγήκε και ο ανάδοχος. Δεν έχω κάποιο θέμα, ας πούμε, αν είναι αυτός ή κάποιος άλλος. Απλώς η ταχύτητα με την οποία συμβαίνει και το timing, τη στιγμή δηλαδή που κόβονται μισθοί,
τη στιγμή που γίνονται απολύσεις και μάλιστα κάποιοι εργαζόμενοι μέσα σε μέσα μαθαίνουν ότι χάνουν τη δουλειά τους ή μπαίνει σε αναστολή σύμβασή τους. Και τη στιγμή κυρίως, Κώστα, που οι λειτουργοί της δημόσιας υγείας διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν μάσκες να φορέσουν, ότι δεν έχουν αναπνευστήρες. Τη στιγμή που η χώρα μας δεν έχει κάνει ελέγχους μαζικούς διαγνωστικούς, γιατί δεν έχει τα αντιδραστήρια, τα έχει προμηθευτεί και οργιάζουν τα θέματα της ισοκέρδειας, συγγνώμη, εδώ υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Να δώσουμε λίγο και στον κόσμο να καταλάβει, Λευτέρη, το κόστος. Θα έλεγα λοιπόν ότι το κόστος παραγωγής ενός βίντεο, μιας μικρής παραγωγής, 5 λεπτών, 4 λεπτών, 1 λεπτού, για τις ανάγκες, μπορεί να φτάσει από, να ξεκινήσει από 5.000 μέχρι 15.000 στο κομμάτι, θα έλεγα, ανά θέμα. Αν πεις ότι θα κάνω μία σειρά... Και λοιπόν, χαμηλότερα, εγώ θα έλεγα. Κώστα, αν με επιτρέψεις, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είμαι large, γιατί είμαι της παραγωγής, γι' αυτό το λέω. Είσαι large. Ωραία, εντάξει, ας μείνουμε στο large. Ναι. Είμαι large. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά, με μια πολύ καλή σειρά, μπορεί να φτάσει μέχρι και 100.000, να κάνεις δηλαδή την υπερπαραγωγή με πάρα πολλά σποτ. Το επόμενο κομμάτι, τα 10.900.000, είναι ένα ποσό το οποίο αντί να πάει αλλού, πάει αλλού. Και φυσικά επιμένω σε αυτό, διότι όταν τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωση και τα ραδιόφωνα έχουν δημόσιες συχνότητες σε μια τέτοια κατάσταση έκρηξης ανάγκης, δεν το συζητώ. Κοίταξε, υπάρχει και η νομοθεσία, έτσι. Υπάρχει και η υπόδειξη του ΕΣΥΡΟΥ όσον αφορά τα κοινωνικά μηνύματα, τα οποία μπορεί να φτάνουν μέχρι και ένα λεπτό και παραπάνω. Υπήρχε και κοινή υπουργική απόφαση το 18, η πιο τελευταία, 26-16, αν δεν κάνω, 16-86, που ήταν μεταξύ του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής και του Υπουργού Υγείας, που αφορά θέματα δημόσιας υγείας. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι η κυβέρνηση στην παρούσα κατάσταση θεωρεί ότι πρέπει να ασκήσει ένα πρόγραμμα έτσι, πιο διευρυμένης επικοινωνιακής δράσης κτλ. Το θέμα είναι ότι έρχεται μία πίστοση, την επόμενη μέρα έρχεται μία ανάθεση, δεν ξέρουμε γιατί δίνουν τα χρήματα στην συγκεκριμένη εταιρεία την Initiative, με ποιους όρους, τι ακριβώς θα κάνει. Το μόνο το οποίο λένε θα πάρουν τα λεφτά μπροστά, τα media. Επομένως, υπάρχουν ερωτήματα. Δηλαδή, εγώ βάζω ένα ερώτημα, δεν κάνω κατηγορία για κανέναν. Αλλά αφού ο κύριος Δημητριάδης έχει το καταλόγιστο, έχει 11 εκατομμύρια να τα μοιράσει μαζί με τον ανάδοχο που θα του κάνει management του έργου εκεί πέρα, τι πώς ακριβώς θα γίνεται, με ποιο μέτρο, με ποιο κριτήριο, ας βγούνε να δώσουν μια απάντηση. Ότι εμείς θα το κάνουμε, π.χ. θα δώσουμε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που έχει μεγάλη τηλεθέαση, σε ένα site που έχει μεγάλη τηλεθέαση, στην περιφέρεια. Ή, δηλαδή, το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο έλεγε ότι τα χρήματα πάνε εκεί με βάση την ομάδα στόχο, το πού στοχεύει η καμπάνια, με βάση κάποιους άλλους δείκτες αποτελεσματικότητας, με μία επεξήγηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Είναι αυτό... μια λευκή επιταγή, και κλείνω, Κώστα, να διαχειριστούν χρήματα, και εγώ βάζω καθαρά το ερώτημα, μήπως θέλουν να περνάνε και από το Μαξίμου να παίρνουν χρήματα με βάση το πόσο πολύ θα υπερασπίζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη στα δύσκολα που έρχονται. Μήπως θα έχουμε ένα τέτοιο πράγμα. Θα έχουμε μία αλλίωση της πραγματικότητας μέσα από χρήματα του ελληνικού λαού. Καλά, αυτή την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά ήθελα να σου πω, να διευρυνθεί λες. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, για να το καταλάβω. Υπήρχε ένα πρόγραμμα που δεν ξέρω και την τύχη του. Το είχε ανακοινώσει και ο Νίκος ο Παπάς και εσύ, που αφορούσε στον έντυπο τύπο όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Αυτά ναι, τα χρήματα, αυτό, δεν πήγανε. Αυτό Κώστα, αλληλούια. Δεν πήγανε γιατί δεν θέλανε να το... δεν θέλανε να το υλοποιήσουν, διότι είχε κριτήρια. Διότι δεν άφηνε, ας πούμε, κάποιους εκδότες μπαταξίδες που είχαν αφήσει στους εργαζόμενους απλήρωτους τα ασφαλιστικά ταμεία απλήρωτα να πάρουν χρήματα. Ούτε άφηναν περιπτώσεις σαν το Χίο, ας πούμε, και τη δημοσιογραφία του Στέφανου Χίου να πάρει χρήματα. Τα κάνανε λοιπόν μαντάρα εκεί. Δεν μπορούν να παράξουν μια σοβαρή πολιτική. Είναι πραγματικά ανίκανοι, εγκληματικά ανίκανοι, δεν έχουν κάνει κανένα μέτρο πολιτικής και κοιτάνε να κάνουν μόνο παράκαμψη της υπάρχουσας υφιστάμενης νομοθεσίας, και εδώ μπαίνουν σοβαρά ερωτήματα αν θα το κάνουν αυτό για να αγοράσουν πολιτική υποστήριξη σε μια δύσκολη στιγμή. Και βέβαια είναι και προκλητικό. 11 εκατομμύρια όταν δεν έχουμε μάσκες, αντιδραστήρια, διαμαρτύρονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στα νοσοκομεία.
Και είναι σε τελική ανάλυση, Κώστα, είναι και εποχές δύσκολες για όλους. Και τα κανάλια και τα μέσα ενημέρωσης. Και θεωρώ πραγματικά ότι θα το κάνουν. Δεν έχουν κάποιο λόγο να μην παρέχουν υποστήριξη στον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή είναι μια υπαρξιακή κρίση που αντιμετωπίζουμε. Και αυτή η υπαρξιακή κρίση με τα μέτρα της κυβέρνησης, που κάνει πάρα πολύ δύσκολη την επιβίωση των ανθρώπων, τους βάζει μέσα στα σπίτια, τους λέει θα ζείτε με 800 ευρώ ή με 600 ευρώ επίδομα, λέει τώρα για τους μηχανικούς. Με δύο παιδιά, μια οικογένεια δεν μπορεί να ζήσει. Αυτή λοιπόν η υπαρξιακή ανασφάλεια που προκαλείται από τον ιό, ότι μπορούμε να κολλήσουμε, να αρρωστήσουμε, να μην την πω τη λέξη, αλλά ναι, μπορεί και να πεθάνουμε κάποιοι, έρχεται να τη μεγενθύνει τώρα με οικονομική ανασφάλεια. Κάποιοι χάνουν τις δουλειές τους, κάποιοι μειώνεται το εισόδημα. Τα μέτρα είναι πάρα πολύ δειλά. Πάρα πολύ δειλά. Ενώ υπάρχουν χρήματα αυτή τη στιγμή στα ταμεία και την ίδια στιγμή είναι πάρα πολύ large στο να κάνουν επικοινωνιακές δράσεις. 11 εκατομμύρια και εκεί. 30 εκατομμύρια στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες εδώ στην παρούσα φάση πρέπει να δουλέψουν και κάτω από το κόστος. Είναι και μέρος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αυτό το πράγμα. Όχι να τους επιδοτήσουμε κιόλας για τις μονάδες συντατικής θεραπείας τις οποίες θα χρησιμοποιήσει το ΕΣΥ. Αντί λοιπόν να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, αντί να κάνουμε άλλα ουσιαστικά πράγματα, κάνουμε θολές ρυθμίσεις και θολές μεταβιβάσεις πόρων και χρημάτων και αυτό είναι προφανές ότι δημιουργεί ως μη σκανδάλου και εύλογα ερωτήματα. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο τώρα, αν θες το λες, αν θες σχολιάζεις. Δεν σε βάζω στη δύσκολη θέση. Απλώς μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση το πρόσφατο τρέιλερ της ΕΡΤ. Εγώ ποτέ δεν έχω μιλήσει κατά της ΕΡΤ. Έχω ζήσει εκεί πάρα πολλά χρόνια, ξέρω τους ανθρώπους, αλλά αυτό δεν είναι απόφαση των ανθρώπων, είναι απόφαση της διοίκησης. Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη σε μια κρίση, μεγάλη, μικρή, σε αυτή την κρίση, το κεντρικό τρέιλερ του σταθμού να έχει βασικό πρωταγωνιστή και μόνον τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι το μήνυμα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένα κακό μήνυμα. Όμως αυτό δημιουργεί τις συνθήκες της αντίληψης που εγώ βλέπω και με ενοχλεί πάρα πολύ του εγώ του κύριου Μητσοτάκη. Η ΕΡΤ δεν ανήκει στον κύριο Μητσοτάκη, αν και έκανε όλες τις κινήσεις να πάρει την ΕΡΤ πάνω του. Μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, και επειδή έχω δουλέψει εκεί, αν θέλουμε να δείξουμε τη σύμπνοια ή τουλάχιστον την συμμαχία και της πολιτικής ηγεσίας σε αυτή τη μεγάλη μάχη, να υπάρχουν και τα άλλα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών. Ένα. Η δεύτερον, αυτό που εκφράζει τους πάντες είναι να υπάρχει δήλωση μέσα στο τρέιλερ αυτό της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι υπέρβαση αυτό το πράγμα, δηλαδή να είναι το μοναδικό πολιτικό πρόσωπο ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό συμβαίνει συχνά πια, όχι μόνο στην ΕΡΤ και αλλού. Αλλά εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο σποτ, το οποίο δεν θέλω να περάσω στο παρατηρήτο. Την ξέρω τη δουλειά και ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει αυτό. Κώστα, δεν το έχω δει το τρέιλερ, αλλά επειδή πραγματικά την ξέρεις τη δουλειά, είσαι χρόνια στον χώρο επαγγελματίας έμπειρος και γνωρίζεις, να το πούμε και στον κόσμο, ότι πάντα υπάρχουν τεχνικές. Εάν θέλουν, ας πούμε, τη δημόσια εικόνα κάποιου να τη βλάψουν, θα τη βλάψουν. Να σου δώσω ένα παράδειγμα έτσι εν είδη αστεασμού. Εγώ έχω τα κιλάκια μου, δεν είμαι ένα αδύνατο παιδί, αλλά πάντα έβλεπα στα αντιπολιτευόμενα site όταν ήμουνα εκτελούσα χρέη Γενικού Γραμματέα ή Υφυπουργού τις χειρότερες των χειροτέρων φωτογραφίες. Εντάξει, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν πειράζει. Ας βάλουν ακόμη χειρότερες. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν τεχνικές στα μέσα ενημέρωσης αν θέλουν να βλάψουν ή να υπερτονίσουν κάποια θετικά ή κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά. Και αυτό υποψιάζομαι ότι ισχύει. Δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δίνει περισσότερο βάρος στην επικοινωνία. Εγώ είδα μια άλλη φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος υποτίθεται μιλούσε με κάποιο καθηγητή γνωστό, διαπρεπή επιστήμονα του εξωτερικού. Μου έκανε φοβερά έτσι, εντύπωση αυτό που λέμε, ότι είχε μία κούπα που ήταν Harvard, είχε το βιβλίο του καθηγητή, ήταν μια πάρα πολύ στημένη φωτογραφία. Μπορεί για κάποιους ανθρώπους αυτό να αρέσει. Για μένα με ενοχλεί. Θεωρώ την ειλικρίνεια, την εμπάθεια, ότι είναι πιο σημαντικά πράγματα όταν πραγματικά η ζωή των πολλών συμπολιτών μας είναι σε κίνδυνο. Και πραγματικά πρέπει να παρακάμψουμε αυτού του είδους τις πολιτικές διαφορές. Είναι γελοιότητα, αλλά κοίταξε να δεις, η εθνική ομοψυχία δεν σημαίνει να έχουμε πολιτιακή ανομαλία, να καταργήσουμε δημοκρατία, να μην υπάρχει κριτική από τους πολίτες, να μην βγάζουμε στα κανάλια τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, να μην πάει μια κάμερα τώρα σε ένα νοσοκομείο. Γιατί εγώ θυμάμαι όσο ήταν υπουργός ο Πολάκης,
Η κάμερα ήταν εκεί στημένη απ' έξω, δεν έφευγε. Τώρα που έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, όχι στο βωμό της εθνικής ομοψυχίας, της ατομικής υπευθυνότητας που πρέπει να δείξουν όλοι και να κλειστούν στα σπίτια τους, να προσέξουν τους ηλικιωμένους, να θυσιάσουμε τη δημοκρατία και να αφήσουμε από πίσω την κατάργηση βασικών εργατικών δικαιωμάτων, να αφήσουμε να κάνουν κατά το δοκούν σχεδιασμό επί χάρτου και για τους φίλους και τους μετέρους προγράμματα είτε επικοινωνιακά είτε εκπαιδευτικά, είτε να επιδοτούν τον ιδιωτικό τομέα όπως θέλουν. Εδώ πρέπει να είμαστε μια συντεταγμένη πολιτεία. Μόνο έτσι όλοι νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε και να νιώσουμε πιο ασφαλείς, που είναι το βασικό ζητούμενο αυτής της δυσάρεστης στιγμής στην οποία βρισκόμαστε όλοι. Μερσερέμος. Σε ευχαριστώ. Ένα τελευταίο, Κώστα, θα μου επιτρέψεις. Πες το. Επειδή ξέρεις τον καημό μου, υπάρχει μια ολόκληρη, πολύ σημαντική πολιτιστική βιομηχανία. Η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία. Μιλάω για κινηματογράφους, μιλάω για θέατρα, μιλάω για εικαστικούς χώρους, μιλάω για οπτικοακουστική παραγωγή. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα από την κρίση. Ένας ευάλωτος κλάδος έγινε ακόμα πιο ευάλωτος και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ενίσχυσης αυτού του κλάδου. Όταν, για παράδειγμα, στη Γερμανία, και κλείνω, αποφάσισαν ότι θα δώσουν 500 δισεκατομμύρια για να στηρίξουν την πολιτιστική και τη δημιουργική βιομηχανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε πάλι για το επόμενο. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.